στον εμφύλιο, μπορεί να μην κλαίγαμε τόσο ανθρώπινο αίμα. Και δεύτερον, αγαπητέ Νίκο, εμείς τουλάχιστον σαν Δημοκρατική Αριστερά προσπαθούμε να υπάρξει στον ενδιάμεσο χώρο μια σοβαρή ρεαλιστική φωνή, η οποία να κάνει κριτική στη Νέα Δημοκρατία, να συγκρούεται μαζί της, αλλά να μην καλλιεργεί και μια εικόνα πόλωσης. Εγώ θεωρώ θετικό που είπε ο Παπαδημούλης ότι δεν είμαστε εχθροί. Θέλω να και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να μείνουμε και όχι σε μια εικόνα πόλωσης από το παρελθόν. Είμαστε όμως πολιτικοί αντίπαλοι. Άλλο πολύ. Κύριε Παπαδημούλη, πολιτικοί αντίπαλοι είμαστε. Εχθροί δεν είμαστε και όσο στο λαό περνάμε αυτή την εικόνα, για ποιο λόγο άλλο να ελπίζω. Κύριε Μιχελάκη, ο Πρωθυπουργός στο άρθρο του Βήμα λέει ότι είμαστε περίπου παράνομοι και τρομοκράτες. Ο Πρωθυπουργός τα λέει αυτά. Όχι, δεν τα λέει. Διαβάστε τα. Αράδα, αράδα. Ότι οι Σιριζέοι είμαστε τρομοκράτες. Μην το παίζουμε τώρα σαν μαγδαληνές μετανόησης εδώ πέρα. Τόσο αυτό έχει. Κύριε Μιχελάκη, έχει ένα δίκιο. Του έχετε τα θέση ότι για το συγκεκριμένο μας λέει αυτά τα πράγματα. Φοβερό πράγμα. Για το συγκεκριμένο άρθρο που είμαστε αντίπαλοι με τον κύριο Σαμαρά. Το θυμάμαι από την πολιτική άνοιξη. Τι ήταν ο κύριο Σαμαρά και τι παραμένει. Νίκο, αράδα να το διαβάσουμε που βγαίνει αυτό. Να το δω. Δεν υπάρχει πουθενά. Μυσαλλοδοξία και φιλοπολεμικό κλίμα. Μυσαλλοδοξία, συγγνώμη. Δεν είναι το δημοκρατική ανατροπή ή αντιδημοκρατική εκτροπή. Αυτό δεν είναι, είναι αυτό πολιτική το τραπέζι. Θέση. Τι πολιτική θέση. Όταν διαλύεται η πολιτική. Εγώ να μην απέναντι. Έχει διαλυθεί η Βουλή. Υπάρχει εκτροπή όταν δεν ψηφίζονται νόμοι, δηλαδή, αλλά με πράξουμε το περιεχομένου που κυβερνάται η χώρα. Έχουμε εκτροπή όμως. Έχουμε εκτροπή όμως. Είμαστε είναι πλούσια η γλώσσα μας. Δεν λειτουργεί το δημοκρατικό πολίτευμα στη χώρα. Δεν λειτουργεί βεβαίως. Κόβεται μισθούς με αποφάσεις που δεν περνάνε από τη Βουλή. Αυτό κάνετε. Δεν θέλω να χαλάσω το κλίμα το οποίο είναι καθαρά εθνικών εκλογών, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Χατζηνικολάου, και όχι ευρωεκλογών. Απλώς μία παρατήρηση να κάνω επί των ευρωεκλογών. Ότι σήμερα υπάρχει ένα άρθρο Financial Times που λέει ότι